παίκτων στην Λάνακα, ενώ βλέπουμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης και όσο περιμένουμε να πάνε οι προπονητές στην αίθουσα τύπου, στην αίθουσα του τύπου που έχει διαμορφωθεί εδώ για το σκοπό αυτό, να πούμε και τους πόντους της αναμέτρησης, ξεκινώντας από την γηπεδούχο, την Πετρολίνα ΑΕΚ και την νικήτρια του σημερινού αγώνα. Στους 22 ο πρώτος σκόρε ο Αχμάντ, ο οποίος είχε και 7 rebound και ένα μπλοκ και ένα κλέψιμο και 2 assist. Ακολούθησε ο Ντέβον Τόμας με 21 πόντους, 5 rebound, 1 assist, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ. Ο Τόμας, ο οποίος βέβαια έχει και 7 λάθη και ήταν αυτό που ίσως του στέρισε το βραβείο του MVP και το έκλεψε εισαγωγικά ο Αχμάντ από αυτόν. Ακολούθησε ο Ανδρέας Τζόβουλης με τους 19 πόντους και 3 rebound. Στη συνέχεια πιο πίσω ο Ζάχαρη Μπράουν με 10 πόντους. 3 είχε ο Χάμιλτον, 5 ο Γκμπέιντε και 4 ο Ροβέρτο Μαντοβάνι. Αγωνίστηκαν χωρίς να σκοράρουν ο Μιχάλης ο Κουμή, ο Μάριος ο Γεωργίου. Αυτοί οι δύο δεν πέτυχαν κάποιον πόντο στο χρόνο που αγωνίστηκαν. Από πλευράς ΕΚΑ ΑΕΛ, πρώτο σκόρερ με 16 πόντους ήταν ο Κεντάριος Χάμιλτον τελικά. Ακολούθησε ο Γιάννης ο Δημακόπουλος με 15, όσους είχε και ο Τρέιβον Χάρπερ. 10 είχε ο Ηρακλής ο Πιτάκας, όσους και ο Τάκερ Χέιμοντ. 9 ο Ντοβίντας Ρεντίκας. Ο Ρεντίκας, ο οποίος είχε και 7 assist, έμεινε πίσω στα rebound σήμερα, μόλις ένα είχε ο Λιθουανός. Από εκεί και πέρα, 2 πόντους είχε ο Πολσάκοφ και αγωνίστηκαν χωρίς να σκοράρουν ο Γιάννης ο Πασαλή, ο Χρήστος ο Εύζωνας και ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας. Έχουμε τον Ρεντίκα εδώ να δίνει την assist στον Χάρπερ, οι δυο τους είναι οι δύο ξένοι της ΑΕΛ που είναι από την αρχή της προσπάθειας φέτος της ομάδας Λεμεσού στη φετινή ΟΠΑΠ Basket League. Η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία έφτασε στην νίκη σήμερα, είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, πέρα της αρχής όπου είχε προηγηθεί με 6-0 η ομάδα της ΑΕΛ και λίγο αργότερα που είχε ξανά το προβάδισμα με 7-8. Η ομάδα της ΑΕΚ είχε το προβάδισμα από εκεί και πέρα και έφτασε μέχρι την νίκη στην αναμέτρηση, ανοίγοντας τη διαφορά μέχρι και τους 11 πόντους. Η ΑΕΛ όμως έκλεινε την διαφορά κατά διαστήματα, με την ΑΕΚ να βρίσκει τον τρόπο και να απαντάει και να μένει στο προβάδισμα. Να πούμε και την επόμενη, να αναφέρουμε πρώτα ολόκληρη την αγωνιστική αυτή που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ΠΑΠ Basket League. Αύριο, στο ένα και μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει στις 5 η ώρα, η ΕΘΑ